Εμείς έχουμε τη χαρά αυτή τη στιγμή να φιλοξενούμε στη ραδιοφωνική συνότητα των παραπολιτικών τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον οποίο καλημερίζω ευθύς αμέσως. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήματο. Καλημέρα. Πριν περάσουμε στα δικά σας, και έχουν πολύ ενδιαφέρον τα θέματα, πάντα έχει ενδιαφέρον να είμαστε ειλικρινείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί αφορά όλη τη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, θα ήθελα μια δική σας τοποθέτηση πάνω στον ανασχηματισμό, που πριν από λίγο λέγαμε ότι ίσως δεν το λέμε και ανασχηματισμό. Ήταν τρεις νέοι υφυπουργοί, δεν έφυγε κανείς. Μικρές γενικώς, περιορισμένες κινήσεις. Ναι, αυτό έχει διευκρινιστεί, νομίζω, από τις ανακοινώσεις που έχει κάνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, με συγκεκριμένες μεταβολές για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του κυβερνητικού σχήματος σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, εκεί που ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε προσθέτως νέους υφυπουργούς. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το λογικό και το αναμενόμενο, καθώς η εικόνα της κυβέρνησης 13 μήνες από την πολιτική αλλαγή της 7η Ιουλίου είναι ότι έχει πολύ θετική αποτίμηση από τον ελληνικό λαό για το έργο που έχει κάνει. Η εικόνα του Πρωθυπουργού είναι μια ανίσχυρη εικόνα, με μεγάλη και καθολική επιρροή στον ελληνικό λαό και διακομματική, θα έλεγα, αν με επιτρέπετε. Ναι. Και η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει με τον ίδιο εντατικό ρυθμό το έργο της. Ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι συγκεκριμένες τομείς έπρεπε να γίνουν αυτές οι λειτουργικές συμπληρώσεις. Έγιναν και θα προχωρήσουμε ακόμα πιο δυνατά. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να σας πω το εξής. Κάτσα και διάβασα όλη την έκθεση Πυσαρίδη, αυτές τις 122 σελίδες, το πόρισμα για να κρύβεται, το ενδιάμεσο της Επιτροπής υπό τον νομπελίστη οικονομολό Χριστόφορο Πυσαρίδη για το σχέδιο ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Στο κομμάτι της. Θα μου κάνετε, αν θέλετε, ένα γενικό σχόλιο γι' αυτό, για την έκθεση, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω και για το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι υπάρχει πολύ χαμηλή βαθμολογία στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στο κομμάτι της παραγωγής νόμων και ρυθμιστικών κανόνων, στις δεξιότητες των εργαζομένων, στην ακεραιότητα των εργαζομένων, στον βαθμό ψηφιοποίησης, στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, να φέρει συγκεκριμένα προβλήματα στις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών που επηρεάζουν, όπως λέει, την ποιότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Λέει ότι βαθμολογείται τρεχαμηλά η ελληνική δημόσια διοίκηση ως προς την παραγωγή νόμων και ρυθμιστικών κανόνων, επικαλύψει αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αχιολογώ μερικά, είναι σελίδες 47 με 50, για όποιον ενδιαφέρεται, έχει δημοσιοποιηθεί η έκθεση να τα δει. Πολλά προβλήματα βλέπω, λοιπόν, που μένουν να επιληθούν στην δημόσια διοίκηση. Καταρχήν, ένα σχόλιο. Η έκθεση της Επιτροπής Πυσαρίδη νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις και αποτυπώνει με σημαντικό αξιόπιστο τρόπο την κατάσταση ελληνικής οικονομίας και της κρατικής διοίκησης. Υποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό και τον προσανατολισμό που πρέπει να έχουν ανάγκες μεταρρυθμίσεις. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεται, κύριε Παπαχρημίτο, δεν είναι κάτι που ευνηδιάζει τον Υπουργό Εσωτερικών. Ναι. Η έκθεση Επιτροπής Πυσαρίδη και τους Έλληνες πολίτες, δεν νομίζω ότι δεν είναι γνωστά στην ελληνική κοινωνία τα προβλήματα που υπάρχουν και στον τομέα της κρατικής διοίκησης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνησή μας εδώ και ένα χρόνο υλοποιεί πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στον τομέα του δημοσίου. Και φυσικά έχουμε προετοιμαστεί από το Σεπτέμβριο και μετά για ένα δεύτερο κύκλο σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που θα βάλουν σε μια πιο δημιουργική, πιο αποτελεσματική τροχιά τον δημόσιο τομέα. Θέλετε να μας πείτε σε πέντε βασικές γραμμές ποιες είναι αυτές, τι να περιμένουμε, δηλαδή, από το φθινόπωρο, σε ποιο κομμάτι στοχεύει η μεταρρύθμιση? Ναι. Καταρχήν, μέσα στο προηγούμενο διάστημα έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό πράξη η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα. Ναι. Στην οποία μεταρρύθμιση συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι καθοριστική, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ψηφιακή μεταρρύθμιση χωρίς την διαλειτουργικότητα του Μητρώου Πολιτών, του κεντρικού συστήματος data που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών και από τη διαλειτουργικότητα του οποίου μπόρεσε να εξελιχθεί όλο αυτό που είδαμε το προηγούμενο διάστημα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, έχουμε ξεκινήσει την υπόθεση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Ετοιμαζόμαστε ώστε μέσα στον επόμενο χειμώνα, αυτός είναι ο στόχος που θα σας περιγράψω, να γίνει πράξη πλήρης περιγραφή του προσοντολόγιου, δηλαδή να γνωρίζει ο πολίτης ποια είναι τα προσόντα που έχει κάθε συγκεκριμένη θέση στο δημόσιο τομέα και ποια είναι τα καθήκοντα του κάθε εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα,
ώστε αυτοί που θα προσλαμβάνονται να έχουν ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις και να αξιολογείται το έργο τους με βάση την αποστολή που τους έχει ανατεθεί. Αυτή είναι μια συνθήκη εργασίας στο δημόσιο τομέα παρόμοια με τις συνθήκες στον ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο στόχος μας, πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο θα περιμένετε μέσα στο εξάμηνο που έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα μια πολύ σημαντική νομοθετική παρέμβαση που θα αφορά το σύστημα προσδίψεων. Θα είναι η μεταρρύθμιση του νόμου 2190, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συνθήκες που σας περιέγραψα προηγουμένως και να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Το δεύτερο, ότι θα θεσμοθετήσουμε την τηλεεργασία, η οποία με την εμπειρία που αποκτήσαμε την περίοδο της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι πάρα πολύ σημαντική και εργαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι να την θεσμοθετήσουμε και να μπορεί να μπει σε εκτεταμένη λειτουργία στον δημόσιο τομέα με όρους ποιοτικούς, δίκαιους και ασφαλιστικούς. Ναι. Και επίσης στο θέμα της επικάλυψης αρμοδιότητας, γιατί το προτείσατε πριν που αναφέρει η έκθεση. Έχουμε ήδη κάνει μια πολύ πολύ σοβαρή προεργασία με την Επιτροπή υπό τον κύριο Κοντιάδη, καθώς πρόκειται να νομοθετήσουμε το πλήρες ξεκαθάρισμα αρμοδιότητων μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, μεταξύ τους και απέναντι στο κράτος, και ταυτόχρονα την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, γιατί η αντίληψη που έχουμε είναι ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ενισχυθεί με εξουσίες, πόρους, αρμοδιότητες και ανθρώπινο δυναμικό, γιατί όσο πιο κοντά είναι οι υπηρεσίες της στον πολίτη, τόσο πιο αποτελεσματικά παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία. Άρα, έχουμε ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, το οποίο το υλοποιούμε με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Και επομένως, θεωρώ ότι όσα περιγράφει η έκθεση Πισαρίδη, που παραλαμβάνω είναι αυτονόητης διαπιστώσεις μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την κρατική διοίκηση, υπόθηκε σε μια μεγάλη μεταβολή, σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση τους επόμενους μήνες. Τώρα, κύριε Υπουργέ, χθες είδαμε δημοσιεύματα που λένε ότι ζητήσατε από την Επιτροπή, την αρμόδια Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και Επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας, την επαναφορά, να εισηγηθεί την επαναφορά του κλιμακωτού ωραρίου στο δημόσιο και την τηλεργασία. Δεν ξέρουμε από χθες μέχρι σήμερα αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη και τι να περιμένουν και πότε οι δημόσιοι υπάλληλοι σχετικά με αυτά τα δύο θέματα. Καταρχήν, κύριε Παπακλήνιζο, θέλω να εξηγήσω κάτι, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σε συναγερμό, κατά κυριολεξία. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση καταρχήν, με την ηγεσία της αυτοδιοίκησης, με την Κεντρική Ένωση Δήμων, την Ένωση των Περιφερειών. Χθες είχα ξανά μια τηλεδιάσκεψη, αλλά έχουμε συνεχή επικοινωνία, καθώς και με τους μεγαλύτερους δήμους. Και θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό να υπάρξει συμβολή της αυτοδιοίκησης στους ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού. Ναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ξεφύγει η κατάσταση και ότι δεν πρέπει τις επόμενες ημέρες να υπάρξει καμία χαλάρωση των μηχανισμών ελέγχου. Ναι. Χθες είχαμε αναλυτική συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα με τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Τσιτσικώστα και τον κύριο Πατούλη, προκειμένου να υπάρξουν πάρα πολύ σοβαρά αποτελέσματα σε αυτή τη δουλειά. Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα, αυτό που ζήτησα. Συζήτησα καταρχήν με τον κύριο Σιόδρα και ζήτησα από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων είναι να μας δοθεί η δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπου ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας, να παραμείνουν σπίτι τους και να εργάζονται από το σπίτι τους. Ναι. Διότι βλέπουμε μια σημαντική αύξηση των προσπάτων. Βεβαίως είμαστε αυστηροί ώστε να φορούν εργαζόμενοι και πολίτες τις μάσκες όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους στο δημόσιο τομέα, όταν κάποιοι πολίτες έρχονται σε άμεση φυσική επαφή με τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά παρόλα αυτά, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από υγειονομική άποψη, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μείνουν σπίτι και να εργαστούν από εκεί. Και περιμένω την απάντηση της Στατιστικής Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι ότι την ίδια αντίληψη είχε και ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Τσιόδρας. Σε ό,τι αφορά τώρα το κλιμακωτό ωράριο. Κλιμακωτό ωράριο έχουμε έτσι κι αλλιώς στο δημόσιο. Αυτό που συζητήσαμε είναι, δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι προσέρχονται στη δουλειά από τις 7 έως τις 9. Ναι. Αλλά προσέρχονται ανάλογα με τον τρόπο που έχουν ενημερώσει τις υπηρεσίες τους. Ενώ την περίοδο της καραντίνας αυτό ήταν χωρισμένο στα 3 με ισοδύναμο τρόπο. 7, 8 και 9 από 1/3. Προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκροτισμοί.
Αυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα ξανακάνουμε και τώρα. Βεβαίως υπάρχει σημαντικός αριθμός που απουσιάζει με άδειες λόγω του Αυγούστου. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι χρήσιμο είναι και αυτό, γιατί βοηθάει και διευκολύνει στην κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Ξέρουμε πότε θα υπάρχουν οι απαντήσεις, δηλαδή πότε θα περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τις ανακοινώσεις. Θα επικοινωνήσουμε ξανά και σήμερα με την Επιτροπή. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει κάτι. Ωραία, πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, για να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Τους τελευταίους μήνες, λόγω των συνεπειών του κορονοϊού, πάρα πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Και το οποίο είναι λογικό, γιατί έχουν λιγότερα δημοτικά τέλη, καταστήματα εστίασης είτε λειτουργούν είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά. Παραλίες που άλλοι τις νοικιάζανε και είχαν έσοδο και αυτές δεν νοικιάστηκαν φέτος. Και πολλά ακόμα, μην τα περιγράφουμε και τα αναλύουμε, τα γνωρίζει ο κόσμος. Σας ανησυχεί αυτό? Έχετε δείγματα, σημάδια από δήμους που μπορεί όχι απλά να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, αλλά να φτάσουν σε επικίνδυνο, να το πω έτσι, σημείο τα οικονομικά τους λόγω των συνεπειών του κορονοϊού? Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την οικονομική κατάσταση όλων των δήμων. Αποχαιρετούμε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και έχουμε μια πάρα πολύ ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία. Γνωρίζετε ότι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δώσαμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 90 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Και προχωρήσαμε σε μια σειρά ακόμα διευκολύνσεις των Δήμων, ένα ταμείο παρακαταθήκων και δανείων, για να διευκολυνθούν και να λειτουργούν κανονικά. Μέσα στον μήνα που διανύουμε, θα αποτιμηθεί η κατάσταση σε κάθε Δήμο μέσω του παρατηρητηρίου που διαθέτουμε. Και δεν θέλω να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Δήμοι που θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα θα ενισχυθούν αναλογικά περισσότερο από την πολιτεία, προκειμένου να μην υπάρξει ένα μικρό πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρικάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.